Σοκ στην περιοχή του Νοτρού Πηλίου. Από τόσο έρχονται στο φως της δημοσιότητας για γυναίκα που απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της. Η σωρός που βρέθηκε απανθρακωμένη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ανήκει σε 75χρονη με καταγωγή από την Αυστρία, η οποία τα τελευταία έτη ζούσε στην Τροχάλα με τη συνομήλικη φίλη της. Στο φλεγόμενο όχημα άφησε τη ζωή του και ο σκύλος της 75χρονης που δεν κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο. Όλα προκλήθηκαν όπως φαίνεται μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο επλάκει το αυτοκίνητο της 75χρονης. Η 75χρονη, όπως αποκαλύπτεται, αποφάσισε να πάει στον Πλατανιά για να αποχαιρετήσει κάποιους φίλους. Θα έφευγε για Αυστρία με τη συγκάτοικό της. Φαίνεται ότι στο γυρισμό έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βρέθηκε μέσα σε ρήθρο, με το γιο ταχύ να ντελαπάρει. Η άτυχη γυναίκα πατούσε επίμονα τον γκάζι στην προσπάθειά της να ξεκολλήσει το όχημα χωρίς όμως συνέπεια. Περίοικοι άκουσαν το θόρυβο, ενημέρωσαν την αστυνομία και γενικότερα τις αρχές. Ίσως λόγω της πίεσης που ασκήθηκε στο όχημα σε συνδυασμό με το ότι το αυτοκίνητο είχε ντελαπάρει, να χύθηκαν λάδια από τη μηχανή, τα οποία να προκάλεσαν και την ανάφλεξη. Χθες το βράδυ πάντως οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά. Στον τόπο του δυστυχήματος βρέθηκε και η αστυνομία, ενώ το τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής που βρέθηκε στο σημείο διερευνά το περιστατικό.